γυρίζω σπίτι μου και τον βρήκα τέζα. Το ερωτικό τρίγωνο και το επτάμινον βρέφος που είχε αποκτήσει ο Μαροκινός δράστης με τη σύντροφο του θύματος οδήγησαν στο έγκλημα που αποκαλύφθηκε στα Καμίνια Ηρακλείου και επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως ατύχημα. Πώς θα ανοίγω την πόρτα εγώ, μπαίνω μέσα, τρομάζω, φωνάζω. Ναι, είχε αίματα εκεί στο σκαλοπάτι. Ανάσκελα. Ναι, ναι, έτσι φαινότανε. Μάθατε την εξέλιξη σήμερα? Ναι, τους πιάσανε, λέει, το χτυπήσανε και πιάσανε αυτούς που το χτυπήσανε. Η 35χρονη Ρουμάνα φαίνεται να είχε παράλληλη σχέση τόσο με το θύμα όσο και το δράστη με τον οποίο είχε αποκτήσει παιδί πριν από 7 μήνες. Το τελευταίο τρίμηνο μετακόμισε στο σπίτι του θύματος στο Ηράκλειο, όπου εξελίχθηκε η φωνική ενέδρα. Τη νύχτα του Σαββάτου, ο Μαροκινός παραμόνευε στην είσοδο της πολυκατοικίας και χτύπησε με αυτοσχέδιο ρόπαλο το θύμα στο κεφάλι. Όπως όλα δείχνουν, ο 30χρονος προσπάθησε να σηκωθεί και έπεσε ξανά στα σκαλοπάτια, κάνοντας πολλούς να πιστέψουν ότι επρόκειτο για ατύχημα. Όχι όμως και οι αστυνομικοί που συγκέντρωσαν πληροφορίες για συχνούς καυγάδες με το Μαροκινό που ερχόταν από την Ιερά Πέτρα στο Ηράκλειο για τα μάτια της Ρουμάνας, η οποία γνώριζε πολύ καλά τι ακριβώς συνέβη, ωστόσο επέλεξε να κρατήσει το στόμα της κλειστό. Η οικογένεια, το παιδί, είχε παιδιά, γυναίκα, πάρα πολύ καλό παιδί. Και δεν ξέρω, η κοπέλα ξέρει. Εγώ που να ξέρω, μπαίνω μέσα στο σπίτι μου και βρήκα ένα πτώμα. Ο 35χρονος Μαροκινός έκρυψε κοντά στο σπίτι το όπλο του εγκλήματος και επέστρεψε στην Ιερά Πέτρα, όπου τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει. Μαζί του συνελήφθη και η Ρουμάνα, κατηγορούμενη για παρασιώπηση εγκλήματος και υπόθαλψη εγκληματία.